Χριστό Ανέστη, σε λίγο εδώ στο κανάλι Θάνο Κόκαλα Δημοσιογράφο, θα δούμε και τα εξή. Τον έκαναν ρόμπα μετά τον τελικό και τη νίκη του Ολυμπιακού που πήρε το Ευρωπαϊκό. Βροχή τα σχόλια για τον Πρωθυπουργό που βγήκε να το παίξει η Γάβρο. Γι' αυτό δεν ήρθε στο γήπεδο. Η μπιχτή Μαρινάκη κατά τη κυβέρνηση. Επιχείρηση τελειώστε την κατά τη Μαρία Καριστιανού μετά την συγκλονιστική τη εμφάνιση στο Al News τα δάκρυα του Λαζόπουλου και την φράση που είπε στο τέλο. Πρόβλεψη σοκ από τον Σινολάκη για μέγα σεισμό στην Ελλάδα ω και 8,5 ρίχτερ. Συναγερμό στην Ευρώπη. Το σενάριο του Guardian για τον Πούτιν και τη Ρωσία. Νέα πρόκληση από τον Ερντογάν αλλά και τον κατά τα άλλα μετριοπαθή η Μάμογλου με αφορμή την άλωση της πόλης. Αυτά και όχι μόνο. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Η νίκη του Ολυμπιακού ακόμα πανηγυρίζεται μετά τον τελικό του Conference League, που κατάφερε να κερδίσει με ένα 0 στην παράταση τη Φιωρεντίνα και έτσι να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπεο, ένα ευρωπαϊκό που κερδίζει για πρώτη φορά ελληνικό σύλλογο στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο μεταξύ άλλων και celebrities και πολιτικοί. Τώρα ποιοι πήγαν επειδή όντως, είναι ο παδί του Ολυμπιακού και, και, ποιοι πήγαν για άλλους λόγους, για το σόου ή για να τους δει ο κόσμος. Αυτό θα το αφήσω να το αποφασίσετε εσείς. Εδώ να κάνω και μια υποσημείωση ότι υπήρξε και μια μερίδα μικρή οπαδών του Ολυμπιακού που έκαναν και κάποιες αυτό που λέμε βεβηλώσεις στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αρκετοί της Χιωρεντίνα που από τη στεναχώρια τους πέταξαν καθίσματα, έσπασαν και πέταξαν καθίσματα στο γήπεδο. Αυτοί όμως ήταν Μία παρένθεση μαύρη μπροστά σε αυτό που κατάφερε η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική. Θα πάμε πρώτα στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ήταν εκεί στο γήπεδο. Προσωπικά δεν ξέρω αν ε, όντω από πριν δήλωνε Ολυμπιακός ή όχι. Μπορεί και έτσι να είναι, να ήταν και από πριν ο παδός της ομάδας. Εγώ όμως έμεινα σε κάτι άλλο, καθώς ενώ ήταν στην Κερκίδα και είχε εξασφαλιστεί η νίκη του Ολυμπιακού. Κάποιοι γύρω τον αγκάλιαζαν, του μίλαγαν και ένας από αυτούς του είπε ότι είσαι γουρλής. Και μαντέψτε, βγήκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει ότι είχε κάνει και για αυτό την πρόβλεψή μου. Ο Πρωθυπουργό που τελευταία ε, δίνει μία μάχη στα μέσα δικτύωσης έτσι ώστε να βγάλει από πάνω του αυτή τη φήμη του γκαντέμι και να δείξει ότι είναι τυχερός. Όπως έλεγε και με τον Παναθηναϊκό τώρα λέει ότι είχα κάνει την πρόβλεψή μου. Όμως υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο κάτω από την ανάρτηση του Μητσοτάκη ο οποίος... Ε, Έγραψε πραγματικό θρύο, Ολυμπιακό κτλ. Γράφει ιστορία, μια συγκλονιστική βραδιά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Για ποιο λόγο δεν πάτησε το πόδι σου στο γήπεδο, ε, Κάποιοι λένε Ξέρουμε το λόγο. Ε, Επίση, σε κάποια άλλα σχόλια λένε ότι ηρωνικά μπο... βέβαια, θα μπορούσε να στείλει ανταυτού τον ε, Μπρατάκο και τον Παπασταύρου, Του υπουργού δηλαδή που είχε στείλει τότε στη βίλα του Μαρινάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δεν πτωήθηκε και από την Πάτρα έβγαλε και μία φωτογραφία με τη σημαία του Ολυμπιακού χαμογελαστός έτσι ώστε να δείξει και προφανώς να μην χάσει και τα ψηφαλάκια τώρα μεταξύ μας για να δείξει ότι είναι και αυτός το κλίμα των ημερών. Πριν να αλλάξουμε θέμα θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες που ήταν από αυτέ που εγώ ξεχώρισα εκτός των άλλων. Η μία ήταν ο Ποτένσε που είναι ξένος παίχτης ο οποίος πανηγύρισε μέσα στο γήπεδο φορώντας την ελληνική σημαία. Η άλλοι ήταν με τον μικρό Γιαννάκη, τον Πιτσιρικά που είναι Παοκτσής, αλλά επειδή του αρέσει και ένας παίχτης του Ολυμπιακού, ο Καμπί, ε, βρέθηκε στο γήπεδο και είπε ότι χάρηκε και για τον Παναθηναϊκό, το, την ομάδα του που πήρε το πρωτάθλημα. Είναι, είναι ένα άλλο ωραίο κλίμα που δείχνει ότι μπορούν οι ομάδες να έχουν εντάξει, κάποιες διαφορές σε, σε ποδοσφαιρικά πλαίσια, σε αθλητικά, αλλά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι περιτά και δεν πρέπει να υπάρχουν. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην εμφάνιση της Μαρίας Καριστιανού, στον Λάκη Λαζόπουλο και στο Al Chandiri News. Επειδή υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο συνέχεια στο θέμα, πρώτα να σας αναφέρω ότι αν θέλετε να δείτε λεπτομερώς τα όσα είπε η χαροκαμένη μητέρα στον Λάκη Λαζόπουλο, Υπάρχει το σχετικό βίντεο που ανέβηκε πριν από λίγη ώρα στο Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος 2 με τίτλο «Δάκρυσε ο Λαζόπουλος» κτλ. κτλ. Η Μαρία Καριστιανού καταφέρθηκε κατά της δικαιοσύνης για ολιγορία και άλλα, αλλά και κατά δημοσιογράφων και στο τέλος είπε ότι δεν έχω τίποτα άλλο να χάσω, ο Λάκης ε, σε κάποιο σημείο δάκρυσε και όλα με όλα αυτά που άκουγε και σκεφτόταν ακριβώς δίπλα τη. Τώρα, ποια είναι η συνέχεια. Η συνέχεια είναι, όπως ήταν και αναμενόμενο τουλάχιστον από μεριά μου και από όσους γνωρίζουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, ότι στο διαδίκτυο εξαπολύθηκε μία επιθετική ε, επιχείρηση «Τελειώστε την, αυτό είναι ο που βάζω», γιατί εμφανίστηκαν ε, κάποια προφίλ και θα, θα πω περισσότερα για αυτά στη συνέχεια, που άρχισαν να γράφουν «Ακούστε φίλες και φίλοι για μια μητέρα που έχασε το παιδί της και αγωνιά για τη δικαίωση». Που δεν κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν μας έλεγαν, αυτοί οι ίδιοι και θα πω περισσότερα για τε, τέτοια προφίλ, θα τα πω σε λίγο. Γράφει λοιπόν προς τη Μαρία Καριστιανού «Πάνε τα μαύρα γιατί τη χλωμιάζουν, θεατρικό επαγγελματικό μακιγιάζ, μαλίκο μοτηρίου, μιλάει για θεατρική παράσταση» και για άγρα ψήφων λέει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα και κάτι για αυτά τα προφίλ που μπορεί να αλλάζουν και καμιά φορά λίγο όνομα, λίγο φωτογραφίες, αλλά από πίσω είναι ακριβώς τα ίδια πρόσωπα που εξαπέλιαν και εξαπολύουν επιθέσεις, γενικότερα όχι μόνο σε αυτό το κανάλι, θα πούμε και γι' αυτό σε λίγο, και για άλλα θέματα όπως είναι για τα τσιμπήματα και για άλλα θέματα που ενοχλούν. Εγώ λοιπόν από τη δική μου εμπειρία λέω το εξής, ότι αυτά τα προφίλ, πίσω από αυτά τα προφίλ, κρύβονται έμιστοι που λειτουργούν για το σκοπό που όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν είναι έτσι, ας μας δώσουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα, όνομα επώνυμο, από πού αμείβονται, τι δουλειά κάνουν, γιατί μαθαίνω ότι έχουν και κάποιες κρυφές ομάδες στα μέσα δικτύωσης, εκεί από όπου κάνουν το συντονισμό. Μέσα σε, αυτή, μέσα σε μια τέτοια ομάδα έχω και εγώ την τιμητική μου και άλλοι ε, που μιλάνε στα μέσα δικτύωσης, που μπορεί να έχουν ένα κόσμο που να τους παρακολουθεί και μέσα από εκεί οργανώνουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Τελειώστε τον, πηγαίνετε αυ, σε αυτόν που είπα αυτό, κάτι πρέπει να κάνουμε με εκείνον και επίσης, ακούστε και αυτό, κάποια από αυτά τα προφίλ όταν είχε τύχει εγώ να δω με τα μάτια μου μια τέτοια ομάδα... Γράφουν κιόλας ότι εργάζονται, φαντάζομαι είναι ψέματα, ε, αλλά εγώ το αναφέρω. Γράφουν ότι εργάζονται για τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν ισχύει κι αυτό. Δεν απασχολεί αυτό τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κάτι τόσο σοβαρό. Να μας δώσει κάποιος επιτέλους τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων. Και αν θέλουν βοήθεια από μένα, επειδή έχω κρατήσει αρχείο, μπορώ να τους αναφέρω λεπτομερώς τα όσα σας είπα. Και φίλες και φίλοι επειδή ξέρετε πολλοί έρχονται και μου λένε κάποιες φορές «Δεν είπες αυτό το θέμα, γιατί δεν είπες εκείνο, γιατί δεν είπες το άλλο, πες σε εκείνο». Σίγουρα ο κάθε τηλεθεατής και είναι σεβαστό έχει την επιθυμία να ακούσει ένα θέμα που άλλες φορές μπορεί να μην το, έχουμε, να μην το έχω προλάβει, άλλες φορές να μην μπορεί να χωράει σε ένα σύντομο βίντεο αλλά και άλλες φορές επειδή δεν τον ενδιαφέρει τι περνάει αυτό το κανάλι. Σας τα περιέγραψα πριν. Και θα προσθέσω, γιατί και πολλά από αυτά, για να μην πω όλα, προέρχονται από αυτά τα έμιστα πρακτοράκια. Γίνονται απεγραφές χωρίς λόγο. Πολλές φορές τα βίντεο δεν έχουν ήχο, πολλές φορές δεν παίζουν. Επί μία εβδομάδα δεν μπορούσα να μπω στο κανάλι μου, με πέταγε έξω. Μου είχαν χακάρει το κανάλι μου, με έχουν απειλήσει, θα σου κάνουμε, θα σου δείξουμε και κάποιοι πλέον έρχονται και με ονοματεπώνυμο, φίλες και φίλοι, εφόσον δεν έχουν φόβο από πουθενά, έρχονται και στα ίσια, σαν κύριοι. Δεν είδα λοιπόν από ιστοσελίδες που λένε ότι κάνουν τη δουλειά τους και κάνουν κριτική στην εξουσία, τις λεγόμενες αντισυστημικές και καλά κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά δεν είδα ποτέ ούτε μία αναφορά σε αυτά που περνάει αυτό το κανάλι. Ποτέ. Γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί και οι μεν, από τη μία πλευρά, και οι δε έχουν τους δικούς τους. Εάν δεν είσαι δικός τους, ή δεν έχεις κάποια ε, σχέση, ένα συνδετικό κρίκο, αυτό εννοώ κυρίω. δεν πά να τραβάς ό,τι τραβάς, να κάνεις και εσύ μια προσπάθεια ανεξάρτητης ενημέρωση με κριτική, είναι σαν να μην υπάρχεις. Αυτό λοιπόν το λέω για να δείξουν και ορισμένοι φίλοι και φίλες τηλεθεατές κατανόηση, για ποιο λόγο πολλές φορές μπορεί κάποιο θέμα να μην παίξει σε ένα βίντεο, να παίξει ένα άλλο, κάποια ενώ έχουν παίξει σε βίντεο Εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Μου γράφουν οι φίλοι και φίλε ότι δεν το είπε, ενώ το έχω πει. Α, το σημαντικό όμω που πρέπει να κρατήσουμε, φίλε και φίλοι, γιατί αυτό έχει γίνει πάρα πολύ έντονο πλέον, είναι αυτέ οι οργανωμένε προσπάθειε εναντίον των φωνών που ενοχλούν. Εκεί καταλήγουμε. Τώρα θα πάμε και σε μία άλλη είδηση, την πρόβλεψη ουσιαστικά που έκανε ο Κώστας Σινολάκης για έναν μέγα σεισμό 8,5 ρίχτερ στην Ελλάδα, Αυτά τα είπε στην εκπομπή στο Studio 4. Ο γνωστός ακαδημαϊκός λοιπόν ανέφερε το παράδειγμα του μεγάλου σεισμού στη Δυτική Κρήτη. Πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω και είπε πως για να μην σας τα λέω μπορεί κάποιοι να κουράζεστε, να μην σας λέω και λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται. Όμως αναφέρθηκε σε κάποια ε, στοιχεία που δείχνουν ότι το νερό έχει ανέβει, ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και σε σχέση με τον Μέγα Σεισμό, που είχε γίνει τότε όπως λέει και όποια στοιχεία έχουμε έκανε αυτή την πρόβλεψη των 8,5 βαθμών Ρίχτερ. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, είναι όμως ε, μία ένδειξη όπως είπε συγκεκριμένα και σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω, καλό να είμαστε προετοιμασμένοι. Απλά θα θυμίσω και κάτι για τον κύριο Σινολάκη ότι σε μία άλλη συνέντευξή του είχε μπερδέψει τους υδρογονάνθρακες με τους υδατάνθρακες. Εγώ δηλαδή μόνο για αυτό το λόγο κρατάω και μία αυτό που λέμε πισινή, αλλά όντως υπάρχουν και από άλλους σεισμολόγους ε, αναφορές ότι κάποια στιγμή δεν ξέρει κανείς πόσο θα είναι, πότε ακριβώς θα γίνει, αλλά σίγουρα όσο μπορούμε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και α μην, συμβεί ποτέ. Αυτό σημαίνει προετοιμασία. Πάμε τώρα και στο Guardian ε, που έκανε ένα περίεργο δημοσίευμα και έγραψε σε συναγερμό η Ευρώπη μετά από εμπρισμούς και δολιοφορές που φέρεται να συνδέονται με τη Ρωσία. Και προσπαθεί να φτιάξει ένα σενάριο μέσα από το ρεπορτάζ που δίνει ότι η Μόσχα έχει προσθέσει και τέτοιου είδους επιθέσεις με, στο οπλοστάσιό του, με επικοινωνιακό πόλεμο, με προπαγάνδα, αλλά και με, διάφορα, με διάφορους εμπρισμούς και δολιοφθορές και γι' αυτό το λόγο γίνονται και φέρονται και ως παραδείγματα κάποιες περιπτώσεις, κάποιες πυρκαγιές λέει στη Λιθουανία, στο Λονδίνο, απόπειρε εμπρισμού στην Πολωνία και, στη Γερμανία υπά, και για τη Γερμανία υπάρχει ένα περιστατικό. Αρχίζουν λοιπόν και φτιάχνουν ένα σενάριο, όπως εδώ το ακούγαμε και συνεχίζουμε να το ακούμε, ότι για όλα αυτά ο κακός ο Πούτιν, έτσι γράφουν ε, ότι για όλα αυτά ο κακός ο Πούτιν και προφανώς, εγώ εκείνο που υποθέτω, είναι σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι ώστε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να γίνει ξεκάθαρα ολομέτωπη η επίθεση κατά της Ρωσίας με κάθε τρόπο. Μία Ρωσία που μέσω του Λαυρόφ έστειλε μία ακόμα πυρηνική θα λέγαμε προειδοποίηση, εάν λέει οι ΕΠΑ, προχωρήσουν στην παροχή F-16 στην Ουκρανία και υπενθύμησε και αυτή την ρωσική άσκηση που γίνεται, λέει ότι πρέπει να πάρουν το μήνυμα για πυρηνικά όπλα. Τώρα πριν περάσουμε στα ελληνοτουρκικά και μία ακόμα είδηση που έχει σχέση να κάνει με τη δικαιοσύνη και όλα αυτά που έλεγε και η Μαρία Καριστιανού μας έρχεται βέβαια από το εξωτερικό και το MIT επιστήμονές του λοιπόν έβγαλαν και μία μεγάλη μελέτη και λένε ότι οι δικαστές, ακούστε εδώ πρέπει να αντικασταθούν με αλγόριθμους, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έτσι λέει οι αποφάσει που θα βγάζουν θα είναι πιο δίκαιε. Μάλιστα. Έχουμε ακούσει για όλα τα επαγγέλματα ότι ε, θα τα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσαμε τώρα και για δικαστέ. Το μόνο που δεν έχουμε ακούσει είναι για πολιτικού. Αλλά νομίζω θα έρθει η ώρα που θα τα ακούσουμε γι' αυτό. Πάμε τώρα στο συνάδελφο Κοσμά Καραϊσκο για να μας μεταφέρει τη νέα πρόκληση του Ερντογάν μία ημέρα μετά την μαύρη επέτειο της άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και ανήμερα την πρόκληση από τον κατά τα άλλα μετριοπαθή και φιλοευρωπαϊστή και όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν για τον Ιμάμογλου, ο οποίος είχε ένα σοου που μπορεί να ζήλευε και ο προκλητικός Ερντογάν για την άλωση της πόλης. Χαίρετε, φίλε και φίλοι, αυτέ τι μέρε διεξάγεται η στρατιωτική άσκηση, στρατιωτική άσκηση FS 2024 από τον τουρκικό στρατό. Στο αποκορύφωμά τη περιλαμβάνει απόβαση. Απόβαση, όχι απελευθέρωση νησιού όπω κάνουμε εμεί, απόβαση κανονική. Δηλαδή με σχέδιο λεπτομερέστατο. Με διείσδυση των φίλων δυνάμεών μα που πάνε στο νησί, δεν ξέρω πού θα εισβάλλουν. Μετά ακολουθεί η καθάριση ναρκών ή οποιονδήποτε άλλων εμποδίων και μετά έρχεται το Ανατολού και μέσα από το Ανατολού βγαίνουν τα αποβατικά, τα νέα αποβατικά που κατασκευάζει η ίδια η Τουρκία. Αλλά όλα αυτά, μην ανησυχείτε, δεν αφορούν την Ελλάδα. Αυτά αφορούν τη Μαγαδασκάρη, αφορούν την Νότια Αφρική που απειλείται, το Τόκιο που απειλείται, α πούμε, από τι ασκήσει του τουρκικού στρατού. Εμεί θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε να δίνουμε τα αποβατικα τα νεα αποβατικα που κατασκευαζει η ιδια η τουρκια αλλα ολα αυτα μην ανησυχειτε δεν αφορουν την ελλαδα αυτα αφορουν τη μαγαδασκαρη αφορουν την νοτια αφρικη που απειλειται το τοκιο που απειλειται απο τι ασκησει του τουρκικου στρατου εμει θα συνεχισουμε να πηγαινουμε να δινουμε τα λεφτα μα σε αυτού. Άλλωστε, γιατί να μην πιστέψουμε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίο σήμερα μιλώντα σε αυτή την άσκηση, είπε ότι η άσκηση αυτή λέει, δεν στρέφεται εναντίον κάποια χώρα. Εμεί δεν έχουμε προκαταλήψει και εχθρότητα απέναντι σε κάποια χώρα. Η άσκηση αυτή λέει γίνεται με βάση ένα σενάριο που έχει ως στο κέντρο του την ενδυνάμωση της ειρήνης. Η ειρήνης ξέρετε βέβαια με τα τουρκικά πρότυπα. Άλλωστε και η εισβολή και η κατοχή που ακολούθησε την εισβολή στην Κύπρο ονομάζεται από την Τουρκία σήμερα ειρηνευτική επιχείρηση. Δηλαδή όλα και ένα τα εγκλήματα που έκαναν τα ακατονόμαστα εγκλήματα που έκαναν σε βάρο ανθρώπων στην Κύπρο, εκείνα η Τουρκία το ονομάζει ειρηνευτική επιχείρηση. Ε, φυσικά. Από ένα τέτοιο καθεστώ που ονομάζει το έγκλημα εκείνο ω ειρηνευτική επιχείρηση, φυσικά και θα ονομάζει και τι ασκήσει τη ότι έχουν σχέση με την ειρήνη και με την επιβολή τη ειρήνη. Αλίμονο. Πάντω, την ίδια μέρα που τα έλεγε αυτά ο Ερντογάν, αποκαλύφθηκε σε μια πολύ γνωστή ιστοσελίδα έγγραφο, έγγραφο του τουρκικού στρατού, που αφού ονομάζει την Κύπρο και την Ελλάδα ως κορυφαίες απειλές για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, κάνει έκκληση για συλλογή πληροφοριών, δηλαδή για κατασκοπία, όσον αφορά τις στρατιωτικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, άλλα λέει ο Ερντογάν και φυσικά άλλα γίνεται από κάτω, υπόγεια. Αλλά και ο Ιμάμογλου, ο εκλεκτός αυτός κύριος Δήμερος Κωνσταντινούπολης που υποτίθεται πως είναι ο μετριοπαθή, απλά σερβίρει τα ίδια πράγματα σε μια πιο μετριοπαθή συσκευασία. Έτσι, Αφού οργάνωσε μια γιορτή στην οποία μετήχανε, ξέρετε, και ντυμένοι στους, ντυμένοι σαν γενίτσαροι, κάποιοι είναι τα λεγόμενα Μεχτέρ Μαρσή, οι ομάδε Μεχτέρ Μαρσή, οι ομάδε παραδοσιακή στρατιωτική Οθωμανική μουσική, που υμνούν τον τουρκικό στρατό και τι κατακτήσει του, αυτό μετά βγήκε στο βήμα και είπε ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντα, λέει, τον Μουσταφά Κεμάλ και τον Πορθητή. Γιατί, γιατί αυτοί έγιναν γνωστοί όχι για τι κατακτήσει του και του πολέμου έγινε γνωστή γιατί έφεραν ειρήνη. Βλέπετε πώ συσχετίζουν δηλαδή τι κατακτήσει και τα εγκλήματα που έχουν κάνει με την ειρήνη. Αλλήλω. Αν κάποιο έρθει για παράδειγμα στην πόλη σου και ισοπεδώσει τα πάντα, φέρνει την ειρήνη. Να μην ξεχάσω τι επόμενε μέρε εδώ στην Κομωτινή θα είμαστε στην κεντρική πλατεία τα βράδια. Όποιο θέλει, ας περάσει να πούμε μια κουβέντα εν των ευρωεκλογών. Κοσμά, ευχαριστούμε. Φτάσαμε στο τέλο. Ευχαριστώ και εσά που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες ειδοποιήσεις. Ελπίζοντας ότι όλα αυτά θα δουλέψουν για όλους που δεν δουλεύουν για όλους. Εάν λοιπόν είστε από αυτούς που έχετε εγγραφή θα πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε και γραμμένοι. Και αν τίποτα από όλα αυτά κατά τύχη πάλι δεν λειτουργεί να ρίχνετε τακτικά μια ματιά και στα τρία μας κανάλια όπου ανεβαίνει Πολύ συχνά νέο περιεχόμενο. Από μένα μια καλή συνέχεια, να είστε καλά. Για χαρά.